Μάτος της ανόρθωσης στον Μαρίνο Μήτρου. Μαρίνο, καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σου. Πώς πάμε, όλα καλά? Όλα μπαίνουν καλώς. Υπάρχει σίγουρα αρκετή δουλειά. Πολλή δουλειά στα γραφεία, στα Παπαδοπούλος. Υπάρχει αρκετή δουλειά με την έννοια ότι τελειώνει το πρωτάθλημα και σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα η ομάδα πρέπει να είναι έτοιμη από όλες τις πλευρές για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πάντως ο Σάββας Πυλακούτας κάνει διακοπές. Ξεκουράζεται και αυτός, παίρνει τις απαιτούμενες ανάσες και αυτό έχουμε εσένα. Μια ανάσα μέχρι να επανέλθει ξανά στα καθήκοντα του πλήρως. Το λοιπόν, υπάρχουν αρκετά θέματα, ανοιχτά κεφάλαια, κρεμότητες, διεργασίες στον προγραμματισμό. Θα τα παίρνουμε ένα-ένα, αρχίζοντας από το ένα, από τον Άσο. Μάλιστα. Δεν είναι μυστικό ότι ψάχνουμε τερματοφύλακα, δύο τερματοφύλακες θα έλεγα. Είμαστε σε επαφές με κάποιους προσφοριστές, έχουν έρθει στην δημοσιότητα τα ονόματά τους. Θέλουμε να είμαστε λίγο προσεκτικοί, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις όπου ποδοσφαιριστές δεσμεύονται και με συμβόλαια. Συνεπώς, θα πρέπει να μιλούμε και με τους ίδιους και με τους εκπροσώπους τους, αλλά και με τις ομάδες τους. Και αναμένουμε, ελπίζοντας ότι τις επόμενες λίγες μέρες θα έχουμε εξελίξεις και βέβαια αυτές οι εξελίξεις να είναι θετικές για να προχωρήσουμε. Να πάμε και σε ονόματα. Έχει γραφτεί και περιμένετε την απάντηση του Ρωμάν Σάλεν του Γάλλου, 34χρονου. Υπάρχει όμως το θέμα του ότι έχει συμβόλαιο. Ακριβώς, δεσμεύεται με συμβόλαιο στην Ισπανία. Για αυτή την περίπτωση είναι που αναφερόμουν ότι πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Όταν αυτός έχει συμβόλαιο, πρέπει να το σεβόμαστε και θα δούμε τις επόμενες, ελπίζω, λίγες μέρες πώς εξελίσσεται αυτή η περίπτωση. Νομίζω ότι πρόκειται για μια σίγουρα αρκετά καλή περίπτωση. Ένας πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής που μάλιστα αγωνίζεται και σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Έχει από την Πέμπτη Παρασκευή, νομίζω, που βγήκε το όνομα του Σαλέν. Θα αποκτηθούν δύο τερματοφυλακές εκτός από τον Γάλλο, αν είναι αυτός τελικά. Πάμε και στον Κατσαράβα, γνώριμο μας από το πέρασμα του από το Εθνικό Άχνας. Και αυτόν γράφτηκε, βγήκαν πληροφορίες προς τα έξω ότι έχει ένα παιχνίδι με την Εθνική Γεωργία Πέμπτη και Παρασκευή επιστρέφει Κύπρο για κατηδίαν επαφές. Δεν ξέρω αν έρχεται και πότε έρχεται στην Κύπρο. Εκείνο που ξέρουμε και μπορούμε να πούμε είναι ότι πρόκειται για ποδοσφαιριστή που μας ενδιαφέρει. Είχαμε δείξει και στην περσινή χρονιά ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Τελικά κατέληξε στο εξωτερικό. Έχει γίνει μια επαφή με τον εκπρόσωπό του και πιθανότατα να υπάρξει μέσα αυτή την εβδομάδα κάποια εξέλιξη στο θέμα, είτε θετική είτε αρνητική. Έχει να κάνει αυτό. Υπάρχει όμως συμφωνία, γιατί ενδεχομένως να γράφτηκαν κάποια πράγματα τα οποία να παρεμηνεύονται από τον κόσμο, ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμφωνία αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Αλλά τον θέλετε. Ναι, είναι και αυτός ο εστής και δεν το κρύψαμε ότι μας ενδιαφέρει. Και το ότι σας ενδιαφέρει έχει σχέση και με την αναμονή και με τη στασιμότητα στο θέμα του Ντούρις ή όχι? Δεν νομίζω ότι το ένα αναιρεί το άλλο. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι αν αποκτηθεί ένας προσφέρειστης δεν θα αποκτηθεί ο άλλος. Ο Ντούρις είναι ένας παίκτης στον οποίο ήρθαμε μαζί μας. Ξέρουμε τις ικανότητες και τις δυνατότητες του, ξέρουμε όλη την ποιότητά του. Είδατε και εσείς, νομίζω, πόσες προσπάθειες έγιναν από πλευράς ανόρθωσης για να αποκτηθεί η ελευθερία του ποδοσφαιριστή μέχρι και το ταξίδι του Προέδρου και του αναπληρωτή στην Ρωσία. Ακόμα δεν έχουμε κάποια τελεσίδικη απάντηση. Αντιλαμβάνεσαι, Γρηγόρη, ότι οι υποχρεώσεις της ομάδας όπου να ξεκινούν. Συνεπώς, θέλουμε να βλέπουμε τις επιλογές μας από τη μια πλευρά, αλλά και από την άλλη να βλέπουμε και τις ανάγκες σιγά-σιγά να εκπληρώνονται. Το όλο θέμα σκαλώνει ή βρίσκει δυσκολίες και εμπόδια με την Ωρεκμπουργκ ή... Ευθύνη εξ αρχής δεν ήταν ένα εύκολο θέμα από πλευράς Ωρεκμπουργκ. Ο ποδοσφαιριστής έχει και ο ίδιος κάνει κάποιες δηλώσεις τις προηγούμενες μέρες εκφράζοντας την επιθυμία όχι απλά να έρθει στην Κύπρο αλλά να αγωνιστεί στην ανόρθωση. Όμως δεν αρκεί ούτε η επιθυμία του ποδοσφαιριστή ούτε η επιθυμία της ανόρθωσης. Χρειάζεται και η Ωρεκμπουργκ να συνενέσει. Θα πρέπει να βρούμε την χρυσή τομή. Νομίζω ότι όσο περισσότερο το συζητάμε, τόσο περισσότερο το κουράζουμε και τον κόσμο. Θα πρέπει να κάνουμε όλη υπομονή και αν έρθουν δεξιά τα πράγματα, ο ποδοσφαιριστής να κατηφορήσει την ανόρθωση. Αλλιώς θα πρέπει να κινηθούμε σε κάποια άλλη επιλογή. Μάλιστα.
Θα πρέπει να αναφέρω και το όνομα του Ρικάρτο Λαβόρδε, αν έχει κάποια νέα εξέλιξη, μια εξέλιξη, ή αν ο Κολομβιανός παραμένει σταθερός στις απαιτήσεις του ή τις έχει ρίξει, τι γίνεται. Επίσης νομίζω ότι είναι ένα όνομα το οποίο ενθουσιάζει από τη μία αλλά και κουράζει τη συζήτηση τον κόσμο. Δεν έχει αλλάξει, δεν έχει διαφοροποιήσει κάτι στο συγκεκριμένο θέμα. Μακάρι να υπάρξει μια θετική εξέλιξη και θα είμαστε πρώτοι που θα την ανακοινώσουμε και θα την πούμε. Όμως για την ώρα δεν υπάρχει οτιδήποτε νεότερο και δεν υπάρχει και λόγος να συνεχίζεται όλη αυτή η συζήτηση και η φιλολογία. Ξέρεις, ο κόσμος ενθουσιάζεται και μόνο που ακούει το όνομά του. Όπως και για τον Ντούρη, που ναι, χρειάζεται ενθουσιασμός. Χρειάζεται έτσι ένας πινθήρας για να επιστρέψει και να είναι ακόμη πιο πολύ ο κόσμος το Παπαδόπουλος. Αλλά και ο πύχης από μόνος του ανέβηκε πολύ πιο ψηλά από πέρσι, ας πούμε. Σίγουρα θέλουμε και τον ενθουσιασμό. Θέλουμε και τον πύχη να είναι ψηλά και να καταλαβαίνουμε τις προσπάθειες να τον ξεπεράσουμε. Από την άλλη όμως χρειάζεται και σύνεση και λογική. Ούτε μπορούμε να πεινάξουμε την μπάγκα στον αέρα για κάποιες μεταγραφές και σίγουρα δεν μπορούμε να υποσχόμαστε και πράγματα τα οποία δεν θα μπορούμε στη συνέχεια να πραγματοποιήσουμε. Άρα θέλουμε να είμαστε αρκετά προσγειωμένοι, να είμαστε προσεκτικοί. Νομίζω ότι οι επιλογές που έγιναν από τον προπονητή, από την διοίκηση στις τελευταίες μεταγραφικές περιόδους και φέτος και πέρσι έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου, άρα θα πρέπει να συνεχίσουμε να δείχνουμε εμπιστοσύνη και να έχουμε υπομονή. Καλά-καλά, η μεταγραφική περίοδος δεν έχει ξεκινήσει. Υπάρχει πίεση χρόνου, είναι λογικό αυτό λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων και η προσπάθεια που γίνεται είναι να γίνει καλύτερη δυνατή διαχείριση και της πίεσης και των επιλογών που υπάρχουν στη διάθεσή μας και του διαθέσιμου budget. Θα λέγα για το, η ανόρθωση έχει έτοιμη εντεκάδα και περισσότερους παίκτες ακόμη για να είναι έτοιμη στο πρώτο ευρωπαϊκό της επίσημο παιχνίδι. Έχει ξεκαθαρίσει και είναι οριστικό το ότι συνεχίζει ο Ρόνι Λεβί. Είμαστε έτοιμοι, θα έλεγα, μέσω αμυντικά περισσότερο. Εκτός από τη θέση του τερματοφύλακα, στις υπόλοιπες θέσεις της μεσαίας γραμμής και της άμυνας, λίγο πολύ παραμένουν οι παίχτες που είχαν μια πάρα πολύ καλή παρουσία στην περσινή ποδοσφαιρική περίοδο. Μέσω επιθετικά είναι εκεί που πέφτει το περισσότερο βάρος της ενίσχυσης, τους επιθετικούς και στους ακραίους επιθετικούς. Φιλοδοξούμε και οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι για να είναι συμπληρωμένοι η 11, να είναι συμπληρωμένοι οι 18 δαπέλης από το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, το οποίο θα είναι μόλις μερικές μέρες μετά την επιστροφή από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Το πρώτο σκέλος της ερώτησης για τον Ρόνι Λέβη, το όλο Σύρια νομίζω έλαβε τέλος. Νομίζω ότι το ξεκαθάρισε και ο ίδιος ο Ρόνι Λέβη με δηλώσεις του ότι έχει συμβόλαιο με την ΑΟΡΤΟΣ. Φέτος πριν ένα μήνα υπέγραψε το συμβόλαιο με την ΑΟΡΤΟΣ και παραμένει στην ΑΟΡΤΟΣ. Εντάξει, στη ζωή ποτέ μην πες ποτέ, δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί αύριο το πρωί. Όμως για την ώρα τουλάχιστον δεν υπάρχει οτιδήποτε. Μίλησες πριν για τον κόσμο, για την εμπιστοσύνη του κόσμου και για την υπομονή που έκανε όλα αυτά τα χρόνια. Η ομάδα επιστρέφει στην Ευρώπη και σήμερα άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Ναι, ακριβώς. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι γιατί αντανακλάται, θα λέγαω, όλους αυτούς τους ενθουσιασμούς που υπάρχει στον κόσμο και στα εισιτήρια διαρκείας. Ήδη από το αργά το πρωί, όταν ξεκίνησε η διάθεση, μέχρι και τώρα έχουν σχεδόν ανανεώσει 100 ή 100 πρώτοι κάτοχοι. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχαριστώ για μας. Στον πρώτο μήνα των ανανεώσεων προσφέρονται και πάρα πολύ εκπληκτικές εκπτώσεις, ειδικά να ανανεώσει κάποιο διαδικτυακά το εισιτήριο διαρκείας του. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένας παράγοντας, είναι ένα κίνητρο που βοηθεί τον κόσμο νωρίς γρήγορα να ανανεώσει το εισιτήριο διαρκείας του. Και με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο εξασφαλίζει τη θέση του στον Αντρέα Παπαδόπουλο για την επόμενη χρονιά, αλλά βοηθά και ουσιαστικά οικονομικά την ομάδα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο όπως είναι πάντα το καλοκαίρι. Και κάπου διάβασα, νομίζω έτσι κλείνοντας να μας πεις και για τον Σεϊχού, για τον Σεϊχού, ο οποίος είναι στην κλίση της Νιγηρίας και θα υποφεληθεί με κάποιος από την FIFA ή ανόρθωση. Βέβαια, νομίζω δεν αποτελεί είδηση το ότι θα είναι στο Μουντιάλ, αφού καθ' όλη την διάρκεια των προκριματικών ο Σεϊχού ήταν στις βασικές επιλογές του προπονητή της Εθνικής Νιγηρίας. Θα πάρει ποσοστό. Σίγουρα η ανόρθωση θα καρφωθεί
ολόκληρο το ποσό. Αυτή ήταν η συμφωνία όταν έγινε η μεταγραφή με την ομάδα του. Από δική μας πλευρά θα το ευχηθούμε καλή επιτυχία, να είναι γερός δυνατός και μακάρι η ομάδα του και ο ίδιος να προχωρήσουν όσο περισσότερο γίνεται στο Μουντιάλ, σε αυτή τη μεγάλη ποδοσφαιρική, τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση στον πλανήτη. Νομίζω δεν παίζει κάποιο ρόλο αν αγωνιστεί, μόνο που είναι στην κλίση η ανόρθωση για καρποθεί με το ποσό που μας είπε. Ναι, φτάνει και μόνο που θα βρίσκεται στην αποστολή με τον ίδιο πολλαπλασιαστή που πολλαπλασιάζονται τα χρήματα που παίρνουν οι ομάδες. Μάλιστα. Παρίως, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι καλύτερο. Καλή συνέχεια και καλό προγραμματισμό. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι για την ομάδα. Αυτά.